αυτός και τον Πατέρα και τον Υιόν έχει. Και το 10, καθίστε, ή της έρχεται προς εμάς και ταύτην τη διδαχύνου φέρει, μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τόση έλξη ανάμεσα σε αποστατημένα αδέλφια? Έχουν κάνει σύλλογο, δεν ξέρω τι γίνεται. Εάν υπάρχει αποστάτηση, είσαι εκεί μόνο για να τον φέρεις πίσω, όχι για να πας μαζί τους. Εάν έχει συγγενή που τον ευαγγελίζεις για 15 χρόνια, είπε ο Greg Laurie πριν 30 χρόνια, μη μου πεις ότι ακόμα πας για να τον ευαγγελίσεις. Προχώρα σε άλλον. Ο Κύριος λέει πραγματεύθητε έως ότου έλθω. Occupy till I come. Μα είναι συγγενείς μας. Συγγενείς μου, να η συγγενείς μου. Να η συγγενείς μου. Δόξα στον Κύριο για την οικογένεια μου που είναι αναγεννημένη. Αλλά να η συγγενείς μου, τα αδέλφια μου, οι αδελφές μου, η οικογένεια του Χριστού, αυτοί που πράττουν το θέλημα του πατρός μου, το είναι της ουρανής. Εάν κάποιος τη διδαχήν του Χριστού δεν έχει, Θεόν δεν έχει. Εάν κάποιος δεν αντέχει τον Λόγο του Θεού, συγγνώμη, εγώ είμαι μέσα στο Λόγο του Θεού και ο Λόγος του Θεού είναι σπαρμένος μέσα μου. Αμήν. Δόξα στον Αγίον Θεόν. Μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν. Και χέριν αυτό μη λέγεται. Αν το πω εγώ, θα μου πείτε είσαι αιρετικός. Το λέει η Γραφή. Το 11, ο γάρ λέγον αυτό χέριν, κοινωνεί της έργης αυτού της πονηρής. Πω πω, μα αυτός είναι λόγος Θεού. Είναι λόγος Θεού. Ξέρεις γιατί το λέει? Γιατί όταν κάποιος δεν περπατά καλά, άσε, σήμερα είναι πολύ χαλάρα τα πράγματα. Η εκκλησία δεν έχει ιδέα από church discipline. Ξέρετε τι, ένα από τα τρία πράγματα που χαρακτηρίζει την εκκλησία διαμέσου διαχρονικά όλων των αιώνων είναι τρία πράγματα από ό,τι θυμάμαι. Το πρώτο είναι το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, σόλα σκριπτούρα, σόλα φίτε, και in faith alone, in Christ alone, for God's glory alone, αμέν, όλα αυτά τα καλά πράγματα για τη δόξα του Κυρίου μόνο. Ένα είναι το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, δεύτερον είναι το δείπνον του Κυρίου, και τρίτον είναι εκκλησιαστική τάξη και πειθαρχία. Εμείς είμαστε πολύ κακοί σήμερα εάν πούμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε παρέα ανθρώπους οι οποίοι μιλούν ενάντια στον Θεό, στην εκκλησία, στον άνθρωπο. Δεν έχω απολύτως τίποτα υπόψη μου. Απλώς λέω ότι λέω ο Λόγος του Θεού. Να τι ξεχώριζε την πραγματική εκκλησία διαμέσου όλων των αιώνων. Το ένα από αυτά ήταν church discipline. Σήμερα μηδέν. Υπήρχε church discipline, εκκλησιαστική πειθαρχία. 1 Πέτρου 5. Παραδώσατε τον Διούτον εις τον Σατανάν. Είμαι μαζί σας στο πνεύμα. Παραδώστε τον στον Σατανά. Εμείς πέστε μου έναν που παραδώσαμε στον Σατανά. Και πέστε μου πόσους έπρεπε να παραδώσουμε. Παραδώστε τον στον Σατανά. Γιατί, για εκδίκηση? Όχι. Γιατί στην εκκλησία υπάρχει προστασία. Υπάρχει πνευματική κάλυψη. Παραδώστε τον στον Σατανά, αφορίστε τον, με άλλα λόγια. Excommunicate him.
για να ταλαιπωρηθεί η σάρκα του, για να σωθεί η ψυχή του. Με άλλα λόγια, θα χτυπηθεί από τον διάβολο, θα καταλάβει ότι εκτός εκκλησίας κανένας δεν είναι ασφαλισμένος, ούτε πνευματικά, αλλά ούτε και φυσιολογικά. Το ακούσατε αυτό που σας είπα? Το ξέρεις γιατί δεν είχες accident σήμερα? Δεν λέω ότι είναι ο μόνος λόγος. Ένας από τους λόγους είναι γιατί είσαι μέσα σε αυτή την εκκλησία. Και υπάρχει κάλυψη. Όχι του ανθρώπου, του Θεού κάλυψη. Αμήν. Ξέρετε ότι κάθε φορά που παίρνουμε το δείπνο του Κυρίου, κλωτσούμε μακριά, ο Κύριος απομακρύνει πάσαν νόσον και πάσαν ασθένεια και παν δυστύχημα από μας. Αρχίστε να ευχαριστείτε τον Κύριο για τις αρρώστιες που δεν ήρθαν πάνω σας, για τα δυστυχήματα που δεν έγιναν σε εσάς, γιατί πολλά θα γινόντουσαν αν δεν ήσασταν στην κάλυψη του Κυρίου. Η αδερφή Νίνα από θαύμα ζει και με θαύμα συνεχίζει να ζει. Αμήν, αδερφή Νίνα, μην το ξεχάσεις ποτέ αυτό το πράγμα και πάντα να είσαι ευγνώμων στον Κύριο. Μην ριζωμένη στον οίκο του Κυρίου. Εγώ ανέφευγα, είμαι πεπισμένος. Αυτό που έφυγε πριν 30 χρόνια θα έρχονταν ξανά πάνω μου να με διαλύσει. Αλλά δεν θα πεθάνω, δεν θα αρρωστήσω, γιατί είμαι ριζωμένος in the house of Adonai, στον οίκο του Θεού. Γιατί αυτό το στόμα πρέπει να μιλήσει το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Πριν 30 χρόνια μου έλεγαν θα χάσεις τη φωνή σου. Δόξα στον Κύριο που αύξησε τη φωνή μου. Αμήν. Φυσικά είναι πιο βαθιά τώρα. Αν ακούσετε τα μηνύματα του 90, θα πείτε ποιος είναι αυτός ο μικρούλης. Απλώς βάθινε η φωνή μου. Αλλά αυξήθηκε επίσης. Είναι φροντερή για τον Κύριο. Δεν κάνω καμιά προσπάθεια. Αλλά εκείνος με κρατεί. Αν σταματήσω να διηγούμε τα έργα του Κυρίου, θα με παραλάβει ο διάβολος. Κάθε στρατός επιδιώκει τους αποκομμένους, τους μεμονωμένους, τους isolated, για να τους χτυπήσει, και ο διάβολος επίσης. Λοιπόν, είναι σημαντική η διδαχή του Κυρίου. Αν κάποιος δεν έχει τη διδαχή του Κυρίου, πρέπει να φύγει από την εκκλησία. Αν κάποιος μιλάει, αν κάποιος μιλάει και δικαιολογεί την αμαρτία του, και υπάρχουν πράγματα που δεν μπορώ να σας πω, αλλά συμβαίνουν. Συμβαίνουν σε ανθρώπους που σας έλεγα τα ονόματα τους, αποκλείεται να το πιστεύετε. Εμπλεγμένοι μέσα σε πορνείες, μοιχείες, ακαθαρσίες, ασέλγειες, ειδωλολατρίες, πορνογραφία, κλεψιά, τα διάφορα αυτά, και αντί να μετανοούν, να λένε φταίει αυτός δίπλα μου. Να λένε δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Να λένε, να βρίσκουν εδάφια να δικαιολογούν την αμαρτία τους. Να δοξάσετε τον Κύριο για εκκλησία που τολμάει και λέει το κακό κακό, το καλό καλό. Την αμαρτία αμαρτία, όχι λάθος. Όχι moral failure. Άκου moral failure. Ηθική αποτυχία. Αμαρτία, πες το αμαρτία. Αμαρτήσεις στον Κύριο, αμάρτησες στον Κύριο. Όλοι αμαρτήσαμε στον Κύριο. Κάθε μέρα αμαρτάνουμε στον Κύριο. Αλλά όχι και να μπούμε σε gross sin, πώς τη λέμε, gross. Δεν έχει μετάφραση, βλέπετε. Gross sin είναι η βρωμερή αμαρτία, είναι η βαθιά αμαρτία. Ή όπως λέει στον Ιερεμία, βαριά αμαρτία. Δελικτή αμαρτία.
Όχι και έτσι. Αμήν. Αν του πεις χαίρετε, αν του δώσεις σημασία, κοινωνείς με τα έργα αυτού τα πονηρά. Και στις παροιμίες μας λέει, μην είσαι ανάμεσα σε στασιαστές, διότι δεν ξέρεις ποιο θα είναι το τέλος και των δύο. Ο στασιαστής, rebellious, αυτός που επαναστατεί στον Κύριο, στον άνθρωπο του Θεού, στην Εκκλησία του Θεού, λέει ο Κύριος, μην είστε μαζί τους. Διότι δεν ξέρεις τι θα πάθουν και οι δύο, και αυτός που το κάνει και εσύ που είσαι μαζί του. Πώς θυμάστε τον Κόρε και τους 250 του Κόρε στους αριθμούς 16. Τι είπε ο Θεός στον άνθρωπο του τον Μωυσή? Φύγε από τη μέση, πες σε όλους να απομακρυνθούν από τους ιούς του Κόρε. Γρήγορα! Και άρχισαν να φωνάζουν, γρήγορα! Run for your life! Και ευτυχώς δεν ήταν σαν εμάς. Γιατί? Είναι κρίμα τα παιδιά που έλεγαν είναι πάντα σωσμένοι και είναι όλοι Άγιοι. Μην λέτε ότι δεν είμαστε Άγιοι. Όλοι είμαστε Άγιοι. Όλοι αγαπούμε τον Θεό. Α, ναι! Λέω, ο Θεός κάντε πέρα. Γιατί ξέρετε γιατί? Γιατί μόλις είπε ο Θεός το 15 κεφάλαιο, τα τελευταία λόγια, αριθμοί 15, μόλις του είχε πει του Μωυσή, πες τους τη διδασκαλία, ό,τι σου λέω δίδαξέ τους. Και ο Κορέ λέει, είμαστε όλοι Άγιοι, δεν θέλουμε διδασκαλία. Αρχίζει ο Μωυσής και φωνάζει, γρήγορα, απομακρυνθείτε από τον Κορέ. Και ανοίγει η γη και τους καταπίνει ζωντανός, ζώντες πήγαν στην κόλαση. Είναι το ακριβώς το αντίθετο που θα συμβεί σε εμάς. Ζώντες θα πάμε στην αρπαγή. Αμήν. Αυτοί οι ζώντες πήγαν στην κόλαση, άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Γι' αυτό απόφυγε την φράση, θέλω να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Όπως λέμε πολλές φορές. Να ανοίξει ο ουρανός να με δεχτεί. Γράψε το σαν ποίημα, μην το ξεχάσεις. Αλληλούια. Δεν θα όλοι μαζί... Δεν το επιβάλλουμε, απλώς λέμε. Δεν θα ανοίξει η γη να με καταπιεί, θα ανοίξει ο ουρανός για να με δεχτεί. Πότε? Όταν φυλάτω τη διδαχή του Κυρίου. Και όταν δεν ανακατευόμαι με ανθρώπους πονηρούς, θα είμαι υπεύθυνος για τα έργα τους. Θυμάστε την Μαριάμ που λέει στον Μωυσή, την αδερφούλα του, του Μωυσή, την Μαριάμ, Μίριαμ. Καλά, μόνο σε σένα ο Θεός μιλάει. Και ο Αρών δίπλα της. Και λέει ο Κύριος στον Μωυσή, Μωυσή κάνε πέρα. Να τους πατάξω τώρα. Όταν μιλάς ενάντια στον άνθρωπο του Θεού, μιλάς ενάντια στον ίδιο τον Θεό. Και πάλι δεν έχω υπόψη μου τίποτα, απλώς λέω τον λόγο του Θεού, μην γυρνάω ενός σας αλλού. Μιλάω τον λόγο του Θεού για να εκπαιδευτείτε εσείς. Σωστά. Και λέει, κάνε πέρα. Και μπαίνει στη μέση ο άνθρωπος του Θεού και λέει, Κύριε, όχι, λέει ο Αρών, ηκέτευσε, ηκέτευσε. Λέει ο Μωυσής, Κύριε, όχι, όχι, Κύριε, σε παρακαλώ, για την δόξα του ονόματος σου, για χάρη του ονόματος σου, Κύριε, να μην πέσει. Του λέει, ανέφτυνε ο πατέρας της τα μούτρα της. Δεν θα ήταν ακάθαρτη για μια εβδομάδα? Ας είναι ακάθαρτη για μια εβδομάδα. Εκτός του στρατοπέδου και έγινε λεπρή από ό,τι θυμάμαι και μετά επέστρεψε πίσω και αποκαταστάθηκε λόγω της ηγεσίας του Μωυσή. Ο Αρών, ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν είχε τιμωρηθεί ήταν γιατί ακόμη θωρούσε την ιερατική στολή. Μην εγγύσετε τους κεχρισμένους μου, μην κακοποιήσετε τους προφήτες μου. Ψαλμός 105, εδάφιο 15. 105-15. Μην εγγύσετε τους κεχρισμένους μου, μην κακοποιήσετε τους προφήτες μου. Δηλαδή, σαν να λέει ο Θεός, μην τους αγγίξετε. Αν είναι άνθρωπος του Θεού στη διακονία, μην τους αγγίξετε. Θα τους αναλάβει ο ίδιος ο Κύριος. Όχι εσύ, ο ίδιος ο Κύριος. Αμήν.
Και στο στρατόπεδο με τον Κορέα τι έγινε? Ο Μωυσής λέει στον Αρών, γρήγορα βάλε θυμίαμα στο θυμιατήρι σου και γρήγορα τρέξε μέσα στο στρατόπεδο και κάνε ηκεσία για να σταματήσει το θανατικό εν μέσω του λαού. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι να ακούμε τα λόγια του Θεού και να μην εναντιωνόμαστε. Βλέπετε πόσο επικίνδυνο είναι. Βλέπετε ότι η παρέα μας θα πρέπει να είναι κάτι που οικοδομεί τη ζωή μας εν Χριστώ και όχι κάτι που συμφωνεί με επανάσταση και με αντίδραση και με ανυπακοή. Εάν είναι συγγενής σου και τον ευαγγελίζεις για 15 χρόνια και σε απορρίπτει, πήγαινε στον επόμενο. Εάν είναι αποστάτης και το μόνο που ακούς είναι εναντίον του ποιμένου σου και της εκκλησίας σου, πήγαινε μακριά. Δεν μπορείς να παραμείνεις μαζί τους. Διάβασε επίσης και τους Ρωμαίους, πρώτο κεφάλαιο, τα τελευταία δύο εδάφια μιλούν ξεκάθαρα ότι αυτός που το κάνει και αυτός που συμφωνεί με αυτόν που το κάνει και οι ίδιοι θα λάβουν την ίδια τιμωρία. Αμήν. Άρα είναι σημαντική η διδαχή του Χριστού. Okay. Μετά σκέφτηκα, το ένωσα αυτό. Τώρα εξηγούμε την Αποκάλυψη 17, αν και μόνο την αρχή κάναμε πριν δύο Τετάρτες. Και στο περασμένο μάθημα θυμάμαι ότι πήγαμε να αναλύσουμε για ποιο λόγο στο 16, στο τέλος, πικράθηκαν και βλασφήμισαν τον Κύριο, σκλήριναν την καρδιά τους και βλασφήμισαν τον Κύριο. Και πήγαμε στις παροιμίες και στον Ισαΐα 1 και το εξηγήσαμε έτσι για να ξέρετε για ποιο λόγο έγινε αυτό. Και τώρα για την Αποκάλυψη 17, για την Βαβυλώνα, την πόρνη, που δεν είναι άλλη παρά την Ρώμη και το Ρωμαϊκό και την Καθολική Εκκλησία. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και την Ορθόδοξη μαζί και όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα με τον οικουμενισμό. Και το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Δεν πρέπει ούτε το χέρι να λες. Τι κάνανε οι ηγέτες μας? Τι κάνανε οι τελευάγγελες, οι δικοί μας, οι περισσότεροι ποιμένες και μεγαλύτεροι ευαγγελιστές του κόσμου? Τι κάνανε? Μας πρόδωσαν. Τι κάνανε? Μη λέτε σε αυτόν το χέρι. Τι κάνανε? Πήγανε, έκαναν υπόκληση, μερικοί γονάτισαν μπροστά στον Πάπα και του φίλησαν το χέρι. Έκαναν υπόκληση στο πνεύμα του Αντίχριστου και το ίδιο θα κάνουν και με τον Αντίχριστο. Είναι ο Πάπας που λέει είναι the vicar of Christ. Υπάρχει ολόκληρη ιστορία που θα σας αναφέρω κάποτε αν προλάβουμε, που λένε ότι ο λόγος του Πάπα είναι πάνω από την Αγία Γραφή. Είναι γραμμένο κάτω που λέει και αν σας πει κάτι που φαίνεται ότι είναι του διαβόλου και πάλι να το ακολουθήσετε, είπε μια καλόγρια. Μιλάμε για ειδωλοποίηση της Καθολικής Εκκλησίας. Ο είναι αναγεννημένος, σιγά που είναι αναγεννημένος. Η μαριολατρία είναι το μεγαλύτερο φαινόμενο. Μάδε Τερίζα. Θα σωθεί, γιατί θα σωθεί? Επειδή είναι καλή με τα ορφανά. Είναι η μεγαλύτερη προασπιστής της τετραδικότητας. Επιμένουν να βάλουν την Μαριάμ στην Τριάδα, στην Αγία Τριάδα. Και μάλιστα όχι τέταρτη, δεύτερη. Father, Mother, Son and Holy Spirit. That's a blasphemy. Λένε πατέρας, μητέρα, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Αυτό είναι αμαρτία, αυτό είναι βλασφημία. Κατά τα άλλα ας ενωθούμε και δεν υπάρχει. Δεν παίζει ρόλο η διδασκαλία. Αυτό είναι που είπε ο Πάπας και ελκύς ανθρώπους. Μουσουλμάνους,
βουδιστές, μουσουλμάνους, ισλαμιστές, ευαγγελικούς, πεντηκοστιανούς, όλους τους έχει μαζέψει. Και υπάρχει κίνηση σήμερα ανάμεσα μας, ενώ ανάμεσα στους κύκλους μας ποτέ η εκκλησία δεν υπήρχε όπως είναι τώρα. Είναι μεγαλύτερη αποστασία. Ο λέγον εις αυτόν το χέριν, διαβάστε το ξανά και να που εφαρμόζεται ακριβώς. Ο γάρ λέγον αυτόν το χέριν, το 11, κοινωνεί της έργης αυτού της πονηρής. Και σκέφτηκα την 1η Κορινθίους 6, 16 και 17. Το αναφέραμε πολλές φορές. Ο προσκολόμενος με την πόρνη είναι, πέστε μου, ένα σώμα. Το 17, ο προσκολόμενος με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Δεν μου λέτε, εμείς πώς λεγόμαστε? Σώμα Χριστού. Είμαστε σώμα Χριστού. Εάν ενωθώ με την πόρνη, τι γίνομαι? Ένα σώμα. Φύγετε το από τη φυσική πορνεία, πάρτε το στην πνευματική πορνεία που είναι ένα ανώτερο είδος πορνείας. Η πνευματική πορνεία για την οποία αναφέρεται ο Κύριος στον Ιερεμία, ο Σιέ, στους μικρούς προφήτες, μεγάλους προφήτες, λέει ότι παντρεύτηκε τον Ισραήλ σαν σύζυγό του. Της έδωσε διαζύγιο ο Θεός, πνευματικά μιλώντας. Και προφητικά μιλώντας για την νύφη του Χριστού, την Εκκλησία. Αμήν. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός νυφεύθηκε τον Ισραήλ. Έδωσε διαζύγιο στον Ισραήλ για τις πνευματικές πορνείες. Και πάλιν δέχτηκε, αν μετανοήσει, να τη λάβει πίσω. Μάλιστα έβαλε έναν από τους προφήτες να παντρευτεί μια πόρνη και μετά να ζήσει την πορνεία της για να δει πώς νιώθει ο ίδιος ο Θεός. Στους μικρούς προφήτες. Είμαστε σώμα Χριστού. Είμαστε σώμα Χριστού. Ο προσκολόμενος με την πόρνη γίνεται ένα σώμα. Γίνεται να είμαι σώμα Χριστού και σώμα της πόρνης ταυτόχρονα. Και όταν λέω πόρνη, αναφέρομαι στην Βαβυλώνα την πόρνη. Στο κεφάλαιο 17 και 18 της Αποκάλυψης. Δεν έχουμε ώρα τώρα να πάμε να το αναλύσουμε, που θα ήθελα πάρα πολύ. Ετοιμάστηκα για πολλά, αλλά πρέπει να κλείσουμε. Απλώς σας λέω, σκεφτείτε την πόρνη να είναι η Βαβυλώνα η πόρνη. Που μιχεύει και πορνεύει με τόσα άλλα πράγματα και λυπεί το Πνεύμα του Θεού. Μπορεί κάποιος να είναι το σώμα του Χριστού και το σώμα της πόρνης? Σας παρακαλώ, πείτε μου. Μετά τι λέει μετά το 17? Μπορούμε να πάρουμε τα μέλη μας που είναι μέλη Χριστού. Πού το λέει? 1η Κορινθίους, 1η Κορινθίους 6 είναι αυτό, 1η Κορινθίους 12. Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Δεν μπορεί το πόδι να πει στο χέρι ότι δεν σε χρειάζομαι, το χέρι στο κεφάλι, το κεφάλι στα πόδια, τα μάτια στο στόμα κλπ. Είμαστε μέλη Χριστού. Αμήν. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα μέλη του Χριστού και να τα κάνουμε μέλη της πόρνης. Γιατί θα γίνει ένα σώμα. Όταν γίνει ένα σώμα, είναι σωσμένοι? Σας ρωτώ, είναι σωσμένοι? Αυτοί που ενώνονται με τη Βαβυλώνα την πόρνη είναι σωσμένοι? Όσο θέλουν να φωνάζουν, όσο θέλουν να φωνάζουν, Κύριε, Κύριε, 7:21, δεν σας έγνωμα Θεός, δεν σας γνώρισα ποτέ. Υπάρχετε απ' εμού η εργαζόμενη την ανομία. Μα Κύριε, στο όνομα σου, στο όνομα σου. Τι έκπληξη είναι αυτή, αφού στο όνομα σου. Με τη Βαβυλώνα την πόρνη τύχες να κάνεις. Γιατί συνδέθηκες μαζί της? Τώρα πάρε από την τιμωρία της. Και θα σας πω, θα σας εξηγήσω πώς θα είναι η τιμωρία στην κόλαση βάσει της Βαβυλώνας της πόρνης στο κεφάλαιο 17. Θα σας δείξω ότι δεν θα είναι το ίδιο σύστημα τιμωρίας για όλους ανεξαίρετα, και
πόσο θα βασανιστεί ο καθένας σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Όχι η γνώμη μου, ο λόγος του Θεού. Λυπάμαι που δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε περισσότερο, αλλά σκεφτείτε αυτό. Μπορεί το σώμα του Χριστού να είναι ταυτόχρονα και σώμα της πόρνης? Όχι. Μετά τι μας λέει? Νομίζω είναι το 20. 1 Κορινθίους 6, 20. Λατρεύσατε λοιπόν, δοξάσατε λοιπόν τον Κύριον με το πνεύμα σας, δια του πνεύματος σας και δια του σώματος σας, τα οποία είναι του Κυρίου. Αμέν. Αδελφοί, έρχεται το τέλος. Ο οικουμενισμός δεν είναι από τον Κύριο, είναι από τον διάβολο. Είναι η Βαβυλώνα η πόρνη. Και η Βαβυλώνα η πόρνη δεν είναι τίποτα άλλο. Από αυτόν 7 ήταν οι βασιλείς και ο 8ος θα είναι ο 5ος που ξανάρχεται πίσω. 7 βασιλείς. Ο ένας ήταν, δεν είναι και θα είναι. Θα το μιλήσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, Πατέρα, κράτησε μας αγνούς, καθαρούς, μακριά από λαθασμένες διδασκαλίες και μάλλον η προσευχή μας θα πρέπει να είναι κράτησε μας μέσα στην ορθή διδασκαλία για να ξέρουμε το γνήσιο, ούτως ώστε να αναγνωρίζουμε το κύβδηλο anytime. Στο όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού, χαίρομαι τόσο πολύ που είμαι μέλος της Αποστολικής Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, ριζωμένος στην τελική αρχή, υπέρτατη αρχή, στον άμαμο λόγο του Θεού, στην υπέρτατη αρχή στη ζωή μας, τον λόγο του Κυρίου. Σόλα σκρυπτούρα, ο λόγος του Κυρίου μόνο, για τη δόξα του Κυρίου μόνο, εις το όνομα του Χριστού. Αμήν. Η δεύτερη εισφορά για την ελληνόφωνη συνάθρηση, για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να δώσουν δέκατα και προσφορές. Παρακαλώ, αν χρειάζεται φάκελο, μπορείτε να πάρετε ένα. Και ετοιμαστείτε για την εισφορά και το Άγιον Δέκατο, την επιστροφή όλων των εισοδημάτων μας στον Άγιον Θεόν. Αλληλούια. Ξέρετε ότι ένας μεγάλος λόγος για να έρχεται κάποιος στην Εκκλησία, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ένας λόγος, ξέρετε τι είναι? Για να έχω κάποιον για να λαμβάνει το δέκατο μου. Ξέρετε τι λέει ο λόγος του Θεού στους αριθμούς? Να φέρετε το Άγιον Δέκατον εις τον ιερέαν για να το ευλογήσω. Δηλαδή, δεν μπορείς από μόνος σου να δίνεις το δέκατο σου όπου δεις. Άνοιξε το ίντερνετ, σου λένε φέρ το εδώ, φέρ το εδώ. Μαλαχίας 3:10. Πάρε το στην αποθήκη, εκεί που τρέφεσαι. Μην μου πεις ότι τρέφεσαι από εκεί και από εκεί και από εδώ. Ο Κύριος σε κάλεσε σε μια εκκλησία και θα ευλογήσει το δέκατο σου καθώς το παρουσιάζεις στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αν δεν υπήρχε άλλος λόγος. Θυμάμαι, αδερφή Ζουζάνα, η πρώτη φορά που ήρθε στην εκκλησία μου έκανε μια ερώτηση, μου φάνηκε τόσο παράξενη που δεν την είχα ξανακούσει ποτέ. Πρώτη ερώτηση. Είδα την ταπέλα κάτω και ήρθε πάνω. Πιστεύετε στα δέκατα? Λέω, ίσως δεν είναι καμιά περίπτωση που δεν πιστεύει στα δέκατα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, αδερφή Ζουζάνα. Πιστεύετε στα δέκατα? Στα δέκατα. Ναι. Έψαχνα μια εκκλησία που πιστεύει στα δέκατα. Και να την μετά από τόσα χρόνια μαζί μας. Άκου ερώτηση. Άκου ερώτηση. Και μετά δυσκολευόμαστε να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα. Άκου ανοιχτή καρδιά. Ψάχνω εκκλησία και άνθρωπο του Θεού για να αποδεχθεί ο Θεός και να ευλογήσει το δέκατο μου. Δώσε δέκατο που θέλεις. Δεν είναι δέκατο αν δεν έρθει στην εκκλησία. Γιατί δεν το λαμβάνει άνθρωπος, αλλά ο μαρτυρούμενος ότι ζει. Ποιος είναι αυτός που είναι μαρτυρούμενος ότι ζει? Ο αρχιερέας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εδώ είναι λοιπόν. Αμήν. Ας λατρεύσουμε τον Κύριο και ας κλείσουμε δυναμικά με κάλεσμα για προσευχή
και προσευχή για τα αδέλφια μας, για την οικογένεια μας, για τα αγαπημένα μας αδέλφια εδώ στη Λεμεσό και την αγαπημένη μας εκκλησία και τα αγαπημένα μας αδέλφια στη Ρόδο. And for those that are watching us, those that are in line with the word of God and are accepting the word of God, I pray that the power of God may hit you where you are, that you, that the Lord Holy Spirit will captivate your heart and that you may be born again. Hallelujah. Repent, hallelujah, from your sin and receive the Lord Jesus Christ. You don't need me to tell you how to repent. Repent from your sin. Claim the blood of Jesus Christ for your righteousness. Receive the Lord in your heart and the Holy Spirit will come into you and the Father will make you His son and daughter in Christ Jesus. Αν δεν έχεις σωθεί ακόμη, δεν χρειάζεσαι πολλά λόγια, χρειάζεσαι μόνο το κήρυγμα. Μετανοείτε από την αμαρτία σας και επιτρέψτε στο Άγιο Πνεύμα να σας ελέγξει. Επικαλεστείτε το αίμα του Ιησού Χριστού και ζητήστε από τον Κύριο Ιησού Χριστού να γίνει ο σωτήρας σας, ο λύτρωτης και ο Κύριος της ζωής σας και ο Πατέρας Θεός σας να κάνει Υιό. Θηκατέρα εν Χριστώ. Κάντε το τώρα μέσα στην παρουσία του Θεού. Ας γεμίσουμε εδώ το θυσιαστήριο και ας λατρεύσουμε τον Άγιον Θεό.